Θέατα αλλά και αθέατα μέτρα ασφαλείας με την εμπλοκή του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών θωρακίζουν την Κύπρο απέναντι στον κίνδυνο τρομοκρατικού χτυπήματος. Το επίπεδο ασφαλείας παραμένει στο κόκκινο. Δεν θα πρέπει οτιδήποτε να γίνει. Οι οδηγίες είναι ξεκάθαρες για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων. Δρακόντια μέτρα λαμβάνονται σε χώρους ξένων συμφερόντων, ιδιαίτερα Ισραηλινών, καθώς και σε όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου και στα οδοφράγματα. Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται εκπτώσεις στην ασφάλεια των πολιτών, διαβεβαιώνει Υπουργός Δικαιοσύνης. Η αστυνομία και με τη συνδρομή της Εθνικής Φρουράς βρίσκεται σε κάποιο είδους επιφυλακή. Γίνονται ιδέουσες ενέργειες από τη μεριά της αστυνομίας, ακριβώς εκεί όπου υπάρχει πληροφόρηση, είτε από την ΚΥΠ, είτε από άλλες υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται ακριβώς και γνωρίζουν το τι συμβαίνει στην περιοχή μας. Σε πονοκέφαλο για τις αρχές ασφαλείας εξελίσσονται οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς. Κόκκινη γραμμή για την αστυνομία να μην υπερβούν τα όρια της νομιμότητας. Σε καθημερινή βάση η ενημέρωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από τον αρχηγό της αστυνομίας. Εκδηλώσεις που θα επιχειρηθεί να πραχθεί μίσος ή να δημιουργηθούν δεδομένα τα οποία θα είναι επικίνδυνα δεν μπορούν. Αντιλαμβάνεστε να γίνουν αποδεκτά. Έχω ενημερωθεί για άλλες δύο που θα γίνουν τις αμέσως επόμενες μέρες. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Όλα τα διαβήματα που μπορούσαμε να κάνουμε ακριβώς για να επιστήσουμε την προσοχή και στους διοργανώτες αλλά και σε άτομα που επιθυμούσαν να συμμετέχουν, ήταν ξεκάθαρα. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται και στις βρετανικές βάσεις και ιδιαίτερα στο ακροτήρι, όπου παρατηρείται συνωστισμός στρατιωτικών μέσων και δυνάμεων εξαιτίας της έφλεκτης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.